με την ίδια λέντερ, εσύ, μην παιδεύετε, εσύ με λέντερ. Συνάιλερ, 5 ευρώ το σιγάρι και κάτι τέτοια, δηλαδή τέτοια νούμερα. Διπλό πιεστικό. Το ετοιμάζουμε εμείς με το μανόμετρό του, έτσι με, τα, με τους σωλήνες του, Δημήτρη. Άμα χρειαστεί. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Μιχάλη, πες μας λίγο για το δίδυμο πιεστικό αυτό. Είναι για πόσα διαμερίσματα μπορεί να σηκώσει. Αυτό είναι ένα δίδυμο πιεστικό συγκρότημα inverter σταθερής πίεσης, το οποίο μπορεί να σηκώσει μέχρι 18 διαμερίσματα. Ωραία. Σε μια σύζευξη που είναι δύο αγγλιών. Το μόνο του μπορεί να σηκώσει μέχρι 9. Το πλεονέκτημα είναι ότι είναι αθόρυβο, έχει χαμηλή κατανάλωση ρεύματος και κρατάει σταθερή πίεση για οποιαδήποτε ζήτηση, από ένα ποτήρι νερό μέχρι και 9 διαμερίσματα άμα ζητήσουμε. Ναι. Υπάρχει το δοχείο διαστολής, το οποίο περιλαμβάνεται μέσα, το οποίο εύκολα μπορούμε να ελέγχουμε την πίεση του κάθε τρίμηνο. Και είναι το μοναδικό πράγμα το οποίο στην ουσία ελέγχεται από εμάς και πρέπει να ελέγχεται μέσα από αυτή τη βαλβίδα. Ωραία. Και την πρώτη φορά αυτό το οποίο χρειάζεται να γίνεται είναι η πλήρωση του συστήματος με νερό από την τάπα που βρίσκεται στο επάνω μέρος του συστήματος. Από εδώ είναι η εκτόνωση. Και από εδώ υπάρχει δυνατότητα να μεταβάλλεται η αντλία από αυτομάτων αεροφύσεων σε φύγο κεντρική, σε περίπτωση που έχουμε αναρρόφηση από βαθιές γεωτρήσεις ή πηγάδια. Το θέμα είναι ότι πάρα πολύ εργονομικό, είναι εύκολο στη συναρμογή, απλά έχει την πρίζα που μπαίνει μέσα και εμείς ρυθμίζουμε μια σταθερή πίεση και έχει όλες τις ασφάλειες και τις λειτουργίες μέσα του. Είναι, τονίζουμε, αθόρυβο, ενεργειακά αναβαθμισμένο και από όψη απόδοσης και από όψη εξοικονόμησης νερού και ρέματος, και είναι το μέλλον. Αυτό, Μιχάλη, τραβάνε από δεξαμενή νερό ή από το και δίκτυο? Και από δεξαμενή και από δίκτυο, λόγω της δυνατότητας μεταβολής του σε αυτόματη αναρρόφηση στην αντλία. Έχει δυνατότητα μέχρι 8 μέτρα. Αυτό είναι ένα δίδυμο. Δίνεται και μεμονωμένα. Μεμονωμένα. Για 6 διαμερίσματα ένα σύντος, για 9,5. Αυτό τώρα είναι σε έναν ύπο ή σε 1,5? Είναι στον 1,5 ύπο το συγκεκριμένο, είναι το DG5. 1,5 και 1,5 δηλαδή. Είναι 1,5 και 1,5. Και υπάρχει και σε έναν ύπο, λίγο πιο μικρό. Αυτό εύκολα το στείνει ένας χρήστης ή χρειάζεται υδραυλικός? Χρειάζεται μόνο να υπάρχει ρεύμα για να μπαίνει στην πρίζα, να πάρει ρεύμα το σύστημα, ρυθμίζει μια σταθερή πίεση και τελείωσε. Αυτό είναι δηλαδή το πλεονέκτημα. Ο συγκεκριμένος συνεργάτης που έχουμε από την Κρήτη μας παίρνει 50 κομμάτια το χρόνο. Τέτοια δουλεύει 50 κομμάτια το χρόνο. Ο αντιπρόσωπός μας. Ο άνθρωπος. Μπράβο. Τα οποία, σου λέω, έχουν πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Thank you.